Να ξεκινήσω από εσάς, κυρία Στυλιανό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Καλεί Εθνικό Συμβούλιο. Έχει συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο για αύριο στις 10 το πρωί. Θα μεταβείτε εσείς? Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην μεταβούμε. Εμείς έχουμε πάγιες θέσεις όσον αφορά το Κυπριακό. Είναι αυτές τις οποίες έχουμε διακηρύξει και δημόσια. Βασική αρχή για μας είναι η αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για να μπορώ να συμμετέχω σε συνομιλίες. Και κύριος στόχος είναι η ελευθερία ολόκληρης της Κύπρου. Δεν δεχόμαστε τον κατατεμαχισμό ο οποίος επιδιώκεται και τον διαχωρισμό των προσφύγων σε αμοχωστιανούς, μορφίτες και ρινιώτες κλπ. Ούτε και τον διαχωρισμό ο οποίος γίνεται ανάμεσα σε πρόσφυγες και μη πρόσφυγες. Η Κύπρος ανήκει σε όλους μας. Είναι όλων των Κυπρίων και για όλη την Κύπρο να αγωνιζόμαστε. Και αυτές είναι οι θέσεις οι οποίες έχουμε εμείς δημοσιοποιήσει και τις έχουμε ήδη κοινοποιήσει και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για όλη την Κύπρο εννοείται αναγνωρίζοντας τις πραγματικότητες, έτσι. Η πραγματικότητα είναι μία και ένας λόγος στον οποίο εμείς διαφωνούμε κάθετα με ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη διαχείριση του Κυπριακού. Είναι ότι στηρίζονται σε ψέματα και θα σας πω γιατί μιλούμε για ψέματα. Το πρώτο ψέμα το οποίο έχει έτσι αφήσει να διαρρεύσει και προς τον λαό είναι το θέμα της αναγνώρισης των κατεχομένων. Αναγνώριση των κατεχομένων δεν μπορεί να γίνει σε καμία φάση και σε καμία στιγμή. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι έχουν περάσει και τόσα χρόνια και δεν έχει αναγνωριστεί. Είναι ρητή απόφαση των Ηνωμένων Εθνών και είναι στο άρθρο 2, παράγραφος 4, καθώς και στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μα δεν συζητάμε δεν... η δική μας πλευρά, έτσι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Άλλο η αναγνώριση, είπετε για πραγματικότητες και εγώ σας λέω τις πραγματικότητες. Ναι. Διότι αυτό το οποίο παρουσιάζω στον λαό είναι ότι αμάν να λύσουμε το Κυπριακό διότι θα αναγνωριστούν τα κατεχόμενα, αμάν να λύσουμε το Κυπριακό διότι οι έπικοι αποκτούν δικαιώματα, αμάν να λύσουμε το Κυπριακό διότι δικαιούνται τα δικαιώματα, χρήστης. Όχι, οι αγώνες δεν μετρούνται με τα έτη. Ναι. Και τα δικαιώματα τα οποία έχει ο Κυπριακός λαός. Αλλά πεθαίνουν, κυρία Στυλιανού, πεθαίνουν οι πρόσφυγες. Τι σημασία έχει, ζούμε εμείς και οι νέοι οι οποίοι δικαιούνται τη χώρα τους, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μα δεν λέμε να παραδώσει κάποιος τη χώρα του. Μα αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που δεν απαιτούμε από την Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και η Τουρκία μας το θέτει de facto εκεί, ότι δεν σας αναγνωρίζω και πάω να δημιουργήσω κάτι καινούριο. Το οποίο μέσα από αυτόν τον καινούριο θα πετύχω την αναγνώριση των κατεχομένων τα οποία ρητώς απαγορεύονται από το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αυτό είναι απαράδεκτο να το δέχομαι εγώ και να πηγαίνω σε μια συζήτηση και να μην το θέτω στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που είναι και ο πιο αρμόδιος να το στηρίξει αυτό το πράγμα. Οι μόνοι που έχουν αναγνώριση αυτή τη στιγμή είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και η αναγνώριση μας είναι πάνω σε όλη την Κύπρο. Και αυτή η εδαφική αναγνώριση δεν έρεται ποτέ. Λοιπόν, αν εμείς τώρα ως Κυπριακή Δημοκρατία πάμε στις συνομιλίες και δεχόμαστε να μην μας αναγνωρίζει αυτός ο οποίος καθόμαστε να συνομιλήσουμε μαζί του και πάμε να αλλάξουμε αυτό το πράγμα με κάτι καινούριο, αυτό είναι διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωραία, και άρα μια... να μην συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε Όχι. διαδικασία. Θα συμμετάσχουμε αφού βάλουμε εμείς τα όρια μας και πούμε. Ναι. Κύριε, και θα μας πούνε ότι τα βάλατε τα όρια σας, άρα εντάξει. Ποιος θα έχει την ευθύνη. Ναι. Αν δεν αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία από την Τουρκία και πει η Τουρκία, όχι, εγώ δεν σας αναγνωρίζω, άρα τότε γιατί έρχεσαι στη συνομιλία. Μα εμείς είμαστε διεθνώς αναγνωρισμένοι οντότητα. Τι μας ενδιαφέρει τι λέει η Τουρκία αυτό το επίπεδο. Μα η Τουρκία αυτό που βάζει στο τραπέζι αυτή τη στιγμή προς συζήτηση και πάμε εμείς να το συζητήσουμε είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Μάλιστα, η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να ακούσουμε και τον κύριο Τελεμάνο. Θα ήθελα μετά όμως να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα ψέματα εκτός της αναγνώρισης. Κυρία Στυλιανού, οφείλετε να απαντήσετε. Θέλετε να ανακαλέσετε αυτό που είπατε? Εννοείται πως όχι, αλλά νομίζω ότι θα ζητήσω από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Κύπρου να ανακαλέσουν εκείνη. Το γεγονός ότι κατεβαίνουν στις συνομιλίες έχοντας τη διζωνική δικοινοτική νομοσπονδία, όπως ο κύριος Τελεβάντος έχει αναφέρει πριν από λίγο, ως βάση λύσης του Κυπριακού, όταν ο Κυπριακός Ελληνισμός έχει με δημοψήφισμα απορρίψει αυτή τη λύση. Άρα με ποια νομιμοποίηση την επαναφέρουμε. Απορρίψε το σχέδιο ανάνομο. Ναι, αλλά το σχέδιο ανάν τι ήταν, δηλαδή μια συγκεκαλυμμένη τέτοια φύσεως λύση.
Και δεν υπάρχει νομιμοποίηση, νομίζω, από τον κυπριακό λαό για κάποιους να σφεδεριστούν και να πούν ότι εμείς είμαστε οι σωτήρες που θα σώσουμε μόνο την αμόχωστον και θα δώσουμε την κερίνια. Ποιος τους νομιμοποιεί για αυτό το πράγμα? Και κάθονται και συζητούν ποιαν περιοχή της Κύπρου θα ελευθερώσουμε και ποιαν όχι. Εμείς η θέση μας ως Ελλάδα είναι ότι... Το αντιλαμβανόμαστε όμως ότι η αμόχωστος χάθηκε. Χάθηκε όλη η Κύπρος. Εμείς αυτό είναι που θέλουμε ενός Ελλάδα. Η Κύπρος χάθηκε. Είναι τα κατεχόμενα μας εκεί πέρα και χάθηκαν. Όχι με την έννοια που το λέτε εσείς. Εννοώ ότι πρέπει να βλέπουμε όλη την Κύπρο. Ναι, πρέπει να βλέπουμε όλη την Κύπρο και να μην λέμε ότι θα κερδίσω την αμόχωστον, αλλά θα δώσω την κερίνια για να λύσω το κυπριακό. Αυτό είναι που δεν δεχόμαστε εμείς. Εμείς θέλουμε ελευθερία, η οποία θα είναι οι βασικές ελευθερίες εγκατάστασης, διακίνησης για όλους τους κατοίκους της Κύπρου, σε ολόκληρη την Κύπρο. Και αυτόν τον κατατεμαχισμό δεν δεχόμαστε. Το ερώτημα είναι αυτό που είπε και προηγουμένως ο πρόεδρος Θεμιστοκλέος. Εάν εγκαταλείψουμε αυτό με το οποίο είναι καταγεγραμμένο ως συμφωνία βάσης λύσης, τη ζωνική δικαιοσύνη. Να σας πω τι θα γίνει, να απαντήσω. Πολύ πρέπει να σας απαντήσω. Να σας πω ακριβώς τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή εμείς συνεχώς υπαναχωρούμε. Πάμε συνεχώς και προσφέρουμε στην Τουρκία το τι θέλει η Τουρκία. Δεν έχουμε συμφωνία μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο, διότι δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Γεωστρατηγικής Πολιτικής, το οποίο θα εφαρμόζει οποιαδήποτε κυβέρνηση βγαίνει στην εξουσία. Κάθε φορά που αλλάζουμε κυβέρνηση, αλλάζουν και οι τακτικές μας και οι πολιτικές μας. Αυτό για μας δεν είναι σωστό. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό το γεωστρατηγικό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να δει τα συμφέροντα της Κύπρου και όχι κάθε φορά το κόμμα που κυβερνά να θέτει τα δικά του ως προτεραιότητα ανάλογα με τις κομματικές τους προελεύσεις και να χειρίζονται το Κυπριακό. Μα κανένας δεν έχει εκφύγει από την ΔΕΛΤΑ Ομίκρον. Ναι, αλλά ο ένας λέει μας ότι θέλουν με το σωστό περιεχόμενο, ο άλλος θέλει με την ουρίτσα των επικοδομητικών ασαφιών, που δεν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα επικοδομητική ασάφεια. Υπάρχει επικίνδυνη ασάφεια και επικοδομητική λύση. Άρα όταν αρχίζουν να συζητούν και μέσα σε τούτη τη λύση, για να μπορούν μετά να ξεγλιστρήσουν όλοι τους, αρχίζουν να μας λένε επικοδομητικές ασάφειες, με το σωστό περιεχόμενο, με το α ή το β περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε τη διάσταση απόψεων που υπάρχει. Ναι. Και γι' αυτό εμείς θεωρούμε επικίνδυνο αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Άρα... Και επίσης, να πω ονούφρια μου και κάτι άλλο. Ναι, το να χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς, εθνικισμό, το γεγονός ότι εμείς λέμε ότι θέλουμε ελευθερία ολόκληρης της Κύπρου, το ότι θέλουμε ένα γεωστρατηγικό συμβούλιο το οποίο θα διαχειρίζεται το Κυπριακό. Ναι. Το ότι, να γίνει το γεωστρατηγικό. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποια είναι η κατάθεση της δικής σας πρότασης? Πέστε ότι γίνεται αύριο το γεωστρατηγικό. Μάλιστα. Και πάει το ΕΛΑΜ τώρα ή συμμετέχει ένα πρόσωπο από τις τάξεις του ΕΛΑΜ και του λέει ότι αυτή είναι η πρότασή μου σε ό,τι αφορά τον γεωστρατηγικό σχεδιασμό για να απορρίψουμε την λύση της ζωνικής δικαινοτικής ομοσπονδίας και να το κοινοποιήσουμε και στα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε αυτός ο γεωστρατηγικός σχεδιασμός να έχει για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση. Θέλουμε όλοι οι πρόσφυγες να έχουν το δικαίωμα της επιστροφής στα σπίτια τους, είτε αυτοί έχουν πεθάνει, ονούφρια μου, γι' αυτό σου είπα εγώ εκείνη την ώρα. Δεν είναι αν θέμα πεθάνουν, να μπορούν να επιστρέψουν, κυρία Στέφανη. Έχουν απογόνους όμως οι οποίοι δικαιούνται να πάνε εκεί. Επίσης, έχουν το δικαίωμα της επιστροφής. Γιατί? Γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ψέμα που σας είπα, ότι υπάρχουν κάποια ψέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Άρα. Το ψέμα. Λοιπόν, να συντομεύσουμε λίγο όλοι όμως. Το οποίο αφορά το δικαίωμα, του χρήστη. Το δικαίωμα του χρήστη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το αποκτήσει κανένας Τουρκοκύπριος ο οποίος καταπατά περιουσία των Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, ούτε και κανένας έπικος. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχει το άρθρο 10α και το άρθρο 9, το οποίο σου λέει ότι για να αποκτήσεις δικαίωμα χρήστη θα πρέπει να μην υπάρχει νόμιμος ιδιοκτήτης και να μην υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Γι' αυτό εμείς καλούμε και όλους τους πρόσφυγες και όλους όσους κατέχουν τίτλους να τους προστατεύσουν. Εμείς ο λεπτό, γιατί δεν δεχόμαστε εκπτώσεις σε αυτό. Δεν απαντάτε όμως σε αυτό που σας λέω ο κ. Θεμιστοκλέος και σας έχει φέρει παραδείγματα και τα υψώματα Αγκολάν, ναι, και η Κρυμαία και όλα αυτά. Μάλιστα. Ποιος σεβάστηκε αυτές τις διεθνείς συμβάσεις? Ακριβώς. Επειδή. Και εσείς πιστεύετε ότι θα το κάνουμε εδώ στην Κύπρο. Και αν αύριο απορρίψουμε τη διζωνική δικαινοτική νομοσπονδία, δηλαδή, και δημιουργηθούν σκληρά σύνορα και αρχίσουν χώρες να αναγνωρίζουν όπως έκαναμε τη Ταϊβάν, τι θα πούν τα κόμματα που έλεγαν να φύγουμε από τη συμφωνημένη λύση? Δεν είπαμε να φύγουμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Είπαμε να βάλουμε κάτω τη δική μας τοποθέτηση, η οποία λέει, αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους συμμετέχοντες
και ο στόχος μας να είναι η ελευθερία της Κύπρου ολόκληρης. Και με βάση αυτό να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα γεωστρατηγικό σχεδιασμό. Αυτό λέμε εμείς. Αυτό λοιπόν όμως δεν γίνεται. Θα μου επιτρέψεις όμως να αναφέρω και το τρίτο θέμα. Έχω 4 λεπτά. Υπάρχει. Γιατί να δώσω στο μα, συγγνώμη, ο κύριος Θεμής, το κλαίω κατηγορία εθνικισμό, αλλά να αφήνουν να ακούσουν και οι άλλοι. Τόση ώρα απαντήσει να πούμε και για τον επικισμό. Υπάρχει ένας επικισμός ο οποίος επιφέρει. Αν ένα δευτερόλεπτα διαφορετικά, θα σα διακόψω, παρακαλώ. Μην με διακόψετε όμως για να το πετύχω το 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένας επικισμός και επιφέρονται δημογραφικές αλλαγές στην Κύπρο και με το μεταναστευτικό, το οποίο έχουν παραδεχτεί όλοι ότι ξεπεράζει το 1% που έχει καθοριστεί από το ΕΔΑ. Υπάρχει το άρθρο 49, παράγραφος 6, το οποίο μιλά για τον επικισμό ότι κανένας δεν αποκτά το δικαίωμα να παραμείνει σε μια χώρα, εκτός αυτούς οι λίγοι οι οποίοι έχουν παντρευτεί Τουρκοκύπριους. Έχουμε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το στηρίζουν αυτό, έχουμε διεθνείς συνθήκες, έχουμε το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε πολύ γερά χαρτιά για να στηρίξουμε την πολιτική Μάλιστα. την οποία θέλει το ΕΛΑΜ, η οποία είναι μία. Ελευθερία ολόκληρης της Κύπρου και αναγνώριση από τους συμμετέχοντες.